σελίδα. 3,5 χρόνια μας πήρε μας να αντιστρέψουμε μια τάση που φαινόταν να μην μπορεί να τύχει αντιστροφής. Ήταν αυτή η τάση της ατελείωτης ύφεσης και λιτότητας. Αυτή ήταν η πραγματικότητα όταν αναλάβαμε την εξουσία το 2015. Από το 2015 ως το 2018 η Ελλάδα μετουσιώθηκε από ένα παράδειγμα συνεχών αποτυχιών στο δημοσιονομικό επίπεδο σε ένα παράδειγμα επιτυχίας ως προς την οικονομική ανάκαμψη και την οικονομική ευρωστία. Στα 3,5 χρόνια ήμασταν ένα παράδειγμα υπεραπόδοσης και ξεπεράσαμε κατά 2% τους στόχους. Εκτός από αυτό, ο βασικός στόχος μας ήταν να βάλουμε ένα τέλος σε αυτόν τον ατελείωτο φαύλο κύκλο της ύφεσης στον οποίο εισήλθε η χώρα μου το 2009. Μετά το 2016, που αποτέλεσε τη χρονιά της σταθεροποίησης, το 2017 φτάσαμε στο 1,4% ανάπτυξης και το 2018 αυτοί οι αριθμοί θα είναι πολύ ανώτεροι. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 πετύχαμε έναν αριθμό ανάπτυξης 2,3%, το οποίο αποτελεί νέο ρεκόρ για όλα αυτά τα χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για τις άμεσες εξωτερικές επενδύσεις. Τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν στην Ελλάδα πέρσι, δηλαδή το 2017, αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό άμεσων ξένων επενδύσεων από το 2008. Όλες οι βασικοί τομείς της οικονομίας, η εικόνα είναι σχεδόν παρόμοια. Οι εξαγωγές ανθούν, η μεταποίηση βρίσκεται σε μια σταθερή τροχιά ανάπτυξης, ο τραπεζικός τομέας είναι πολύ σταθερός με επάρκεια κεφαλαίων και με μία ολοένα και αυξανόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί μία από τις μεγάλες βιομηχανίες της Ελλάδας και σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο ακόμα και σε δύσκολες περιόδους. Και τώρα, το 2018, το πιθανός αριθμός 32 εκατομμυρίων επισκεπτών θα έρθει στην Ελλάδα. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, αυτοί οι αριθμοί αφήνουν σιγά σιγά το σημάδι τους στην ανάκαμψη η οποία θα έχει αντίκτυπο σε όλους τους οικονομικούς δείκτες, όπως ο πιο βασικός που είναι η ανεργία. Είναι δύσκολο να φανταστείτε πώς είναι να ζει κανείς σε μια χώρα με 27% ανεργία και σχεδόν 60% ανεργία στους νέους. Αυτό ήταν η Ελλάδα όχι πολλά χρόνια πριν. Αυτό ήταν η Ελλάδα το 2014. Τώρα όμως βρισκόμαστε σε μια σταθερή τροχιά για να αφήσουμε πίσω μας αυτό τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και της ύφεσης. Πάρα πολλές θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα 7% μείωση τα τελευταία 3 χρόνια στον δείκτη της ανεργίας. Ωστόσο, πιστεύω και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι οι πιο λαμπρές μέρες για το έθνος μας είναι μπροστά μας. Μετά από την πολύ σημαντική απόφαση του Eurogroup για την ελάφρυνση του χρέους την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα είναι πλέον έτοιμη να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και να ξανασταθεί εκ νέου στα
πόδια της. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα καλά νέα που κομίζω. Ωστόσο, δεν μπορούμε δυστυχώς να έχουμε αυτή τη θετική εικόνα για όλη την Ευρώπη. Και φυσικά δεν μιλάω για τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτός είναι ένας τομέας όπου η Ευρώπη έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Maybe that is the problem, especially και ίσως αυτό είναι και το πρόβλημα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς όλες τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη στο εγγύς μέλλον. Βλέπετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί μια εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση, ούτως ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να παραμείνει σε σταθερή τροχιά. Αλλά τι γίνεται με την ανάπτυξη, τι γίνεται με τις επενδύσεις, τι γίνεται με τις νέες θέσεις εργασίας, τι γίνεται με την κοινωνική προστασία. Η Ευρώπη λοιπόν και η Ευρωζώνη ειδικότερα αποφάσισαν να τα θέσουν όλα αυτά σε παύση και να επικεντρωθούν κυρίως στην δημοσιονομική σταθερότητα. Το οποίο έγινε ίσως κάτι που θα λέγαμε ηθικό, ζήτημα ηθικής τάξεως. Η λιτότητα ήταν η τιμωρία για τους εξεγερμένους και η χαρά για τους σωστούς. Αλλά ποτέ η ιστορία δεν προχωράει όταν δημιουργούνται από δύο πομπέοι τράγοι, όταν χώρες οθούνται στο να βιώσουν μια τέτοια τιμωρία. Τίποτα δεν πάει καλά όταν η Ευρώπη γυρίζει την πλάτη της στη Γερμανία, για παράδειγμα, όπως έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήθελα να πω συγγνώμη, λέει ο ομιλητής, με την συμφωνία, την τιμωρητική συμφωνία που τελικά μας οδήγησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τίποτα δεν καλό δεν συνέβη όταν η Ευρώπη αποφάσισε να οξύνει τους διχασμούς μεταξύ των σκληρά εργαζομένων και των τεμπέληδων, μεταξύ των ισχυρών και των ανίσχυρων, μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Και το βλέπετε, όταν νομιμοποιούνται αυτού του είδους οι διχασμοί και όταν αυτά γίνονται κανόνας, τότε όλα αυτά εφαρμόζονται και σε όλους τους άλλους τομείς, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην κρίση, η προσφυγική, το αποδεικνύει περίτρανα, αφού πολλά κράτη-μέλη αποφάσισαν να αποφύγουν την ευθύνη που έχουν και αποφάσισαν να χτίσουν τείχη ενάντια στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από την τρομοκρατία και τον πόλεμο. Και η στάση τους αυτή, η στάση αυτή, αυτών των χωρών δημιούργησαν μεγαλύτερο βάρος σε άλλες χώρες, όπως είναι η δική μου χώρα που βρίσκεται στην εμπροστογραμμή και πήρε το βάρος για όλη την Ευρώπη. Αντιμετωπίζει λοιπόν η χώρα μου, αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση με την πεποίθηση ότι πρέπει να λάβει τις υποχρεώσεις της και να παραμείνει συστρατευμένη στις κοινές μας αξίες, είτε τον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη. Ωστόσο, η Ευρώπη σήμερα ουσιαστικά παίρνει τους καρπούς, τους πικρούς καρπούς όλων αυτών που έκανε. Και τώρα η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει το κόστος της δικής της ιστορίας. Οι εθνικιστές, η άκρα δεξιά, οι νεοναζί. Εκείνοι που εκμεταλλεύτηκαν την συλλογική μας απροθυμία να αντιμετωπίσουμε το βασικό ζήτημα. Ποιο είναι το βασικό ζήτημα? Η φτώχεια, η ανεργία, οι ανισότητες,
το περιθώριο τα οποία αποτελούν βασικά συστατικά αυτή τη στιγμή της Ευρώπης και είναι το βασικό ζήτημα. Χρειαζόμαστε λοιπόν απαντήσεις σε αυτά τα πραγματικά ζητήματα. Χρειαζόμαστε πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Διότι αυτά δεν σε καμία περίπτωση δεν ανήκουν στο κοινό μας, στις κοινές μας αξίες που μας συστράτευσαν στον ίδιο κοινό αγώνα. Οι θεσμοί, λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε για θεσμούς όταν ο καθένας καλείται να αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνος του, δηλαδή ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Όλα αυτά δεν μπορεί παρά να είναι φρικτά, διότι ουσιαστικά σπρώχνουν το ρολόι της ιστορίας να ξαναχτυπήσει όπως χτυπούσε σε σκοτεινές περιόδους όταν κάποια έθνη προσπαθούσαν να επιβάλλουν την βούλησή τους στα άλλα. Μια εποχή όπου οι λαοί της Ευρώπης έζησαν μέσα στην απελπισία και τον φόβο. Και φυσικά αποτελεί μια απογοήτευση, διότι αυτή την εποχή, την παρούσα εποχή της παγκοσμιοποίησης, όλα είναι αλληλένδετα. Οι αγορές, οι βιομηχανίες και φυσικά οι λαοί. Έχω λοιπόν πλήρη γνώση ότι βρίσκομαι σε μια χώρα όπου ο λαός της αποφάσισε να παραμείνει κοντά στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Να φύγει από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Είμαι στην Μεγάλη Βρετανία, όπου ο λαός της αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμα. Και φυσικά σέβομαι από τα βάθη της καρδιάς μου αυτή την απόφαση, παρόλο που διαφωνώ κάθετα. Διότι, όπως γνωρίζετε, προέρχομαι από μια χώρα η οποία υπέφερε τα μάλα κατά τη διάρκεια της κρίσης και πλήρωσε το τίμημα της απόφασης της Ευρώπης να μην καταδείξει αλληλεγγύη. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, ακόμα και στις πιο σκληρές εποχές, ποτέ δεν αμφισβητήσαμε την δέσμευσή μας με την Ευρώπη, διότι πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί και θα αλλάξει. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μια μεγάλη διαδικασία. Θα έλεγα ότι αυτός είναι ένας μαραθώνιος και όχι μια κούρσα των 100 μέτρων. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι έχουμε όλο το χρόνο με το μέρος μας. Το αντίθετο, θα έλεγα, πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε πάρα πολλές πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, αλλά χρειαζόμαστε μια πιο ανοιχτή, πιο δημοκρατική, πιο κοινωνική Ευρώπη. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα παραμείνουμε συστρατευμένοι στις αξίες, στις ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης ή θα επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκλίνει και να αγκαλιάσει τον ακροδεξιό λαϊκισμό και τον απομονωτισμό. Η απάντηση λοιπόν είναι απλή. Πρέπει να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη και πρέπει να εμποδίσουμε την ακροδεξιό λαϊκισμό ταυτόχρονα. Πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε όλα τα ζωτική σημασία ζητήματα, διότι δεν μπορεί να υπάρχει μια βαθιά ανάκαμψη χωρίς κοινωνική, ιδιωτική πρωτοβουλία και επενδύσεις, χωρίς ένα κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας για τα πιο ευάλωτα κομμάτια του πληθυσμού και χωρίς να ενισχύσουμε την συνεργατική οικονομία, χωρίς να επενδύσουμε στην
πρόοδο χωρίς να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και την έρευνα. Νομίζω ότι αυτά αποτελούν προτεραιότητες που δεν θα μείνουν πίσω στη νέα εποχή της ανάπτυξης. Για να σταματήσουμε τον σοβινισμό, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε μια νέα θεμελιώδη μετάβαση σε νέους ευρωπαϊκούς θεσμούς και μια νέα διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες των θεσμών μας για να μπει καθαρός αέρας. Πρέπει να αναλογιστούμε τρόπους ώστε να καταστήσουμε, να καταστήσουμε αυτές τους θεσμούς που θα λογοδοτούν, διότι χωρίς λογοδοσία δεν υπάρχει δημοκρατία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποτελεί εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση. Αν θέλουμε οι λαοί της Ευρώπης να βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι σαν μια καλολαδωμένη γραφειοκρατική μηχανή, αλλά σαν μια δημοκρατική δύναμη που σέβεται τη βούληση των λαών της. Πρέπει να διαμορφώσουμε τη νέα μορφή της Ευρώπης και πρέπει να δούμε τις αλλαγές. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να γίνει ένας παίχτης της σταθερότητας και ο παγκόσμιος ηγέτης που θα σπρώξει άλλους παίχτες να εγκαταλείψουν μια και για πάντα τις τακτικές του ψυχρού πολέμου. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο για την παγκόσμια ασφάλεια. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει και να κοιτάζει το άθλιο εξαθλειωμένο της παρελθόν των συγκρούσεων και του διχασμού. Η Ευρώπη πρέπει να είναι μια ανοιχτή δημοκρατική δύναμη που αναζητεί τις αλλαγές σε όλο τον κόσμο και να αποτελέσει έναν φάρο προόδου για τους υπόλοιπους, ώστε να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, γνωρίζω ότι ίσως είναι λίγο παράξενο να κάνω μια τέτοια ομιλία στο London Business School. Πιστεύω όμως ότι προσπάθησα να περιγράψω τα πραγματικά διλήμματα που έχουμε μπροστά μας. Χρειαζόμαστε απαντήσεις σε αυτά τα διλήμματα. Γι' αυτό θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι είμαι πεπισμένος ότι σε τελική ανάλυση θα καταφέρουμε να βρούμε τις ορθές απαντήσεις σε αυτές τις πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.